Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 23 του Νοέμβρη 2023 και είμαστε εδώ. 131η εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Αντίστροφη μέτρηση των ημερών, των εορτών μας, Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Έχει αρχίσει ήδη βέβαια και από την εμπειρία των προηγούμενων ετών η διακόσμηση των δημοσίων χώρων στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα αρχίζει κάπου στις αρχές του Δεκέμβρη. Στην Ευρώπη αρχίζει πολλές εβδομάδες νωρίτερα. Στην Ελλάδα, ακόμη περισσότερο. Πρέπει και εμείς να συνηθίσουμε λίγο, να δώσουμε λίγο ατμόσφαιρα εορτής περισσότερες εβδομάδες από ό,τι δίνουμε τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, σήμερα, 23 του Νοέμβρη, είναι η 80η επέτειος ίδρυσης του Παρτιζάνικου Τάγματος Θανάση Ζήκος στη Δερβιτσάνη. Κάτι πρέπει να οι αρχές να διοργανώσουν και για αυτή την εκδήλωση, διότι σηματοδοτεί την αντίσταση του λαού της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στη φασιστική και ναζιστική λέλαπα. Η ιστορία γράφει και έχει τη δική της διαδρομή, εμείς όμως έχουμε την διαδρομή του πολιτισμού. Όπως είναι αυτός ο μήλος του σελιού, όπως τον βλέπετε αγαπητοί μου, ένα κόσμημα, ιστορικό κόσμημα, στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Έχει γίνει μια προσπάθεια και συνομιλία που είχαμε τον Κώστα τον Τζάβο. Έχει ανακαινιστεί και η στέγη και εσωτερικά έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Ωστόσο υπάρχει και μια υπόσχεση του Δημάρχου του κ. Δημήτρη Τόλη ακριβώς στο σταθμό το δικό μας, ότι σύντομα αυτός ο μήλος θα τεθεί σε λειτουργία. Αμήν και πότε, διότι η ιστορία έχει τη δική της πτυχή, αλλά και το μέλλον θα πρέπει να έχει μια ιδιόμορφη πτυχή. Μήλος αυτός θα μπορεί και θα μπορέσει, από ό,τι καταλαβαίνω, να είναι ένας τουριστικός προορισμός, αγαπητοί μου, τα επόμενα χρόνια για την Άνω Δρόπολη. Ωστόσο, η ενημέρωση μετά το σποτάκι. Αυτή η εκπομπή είναι δική σας και κάθε δικό σας πρόβλημα είναι και πρόβλημα της εκπομπής. Πολλά τηλέφωνα έλαβα τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες όπου ορισμένοι διαμαρτύρονται ότι τους έκοψαν το επίδομα. Πριν φτάσω αυτού θα ήθελα να διευκρινίσω διότι πολλοί δεν καταλάβατε το μήνυμα που έδωσα στην προηγούμενη εκπομπή. Είπα ότι χρειάζεται αγώνας ώστε το επίδομα αλληλεγγύης συνταξιούχων ομογενών θα πρέπει να μετατραπεί σε σύνταξη. Η σύνταξη είναι πολύ δύσκολο να κοπεί. Το επίδομα, εύκολα, μια πολιτική απόφαση της εκάστοτε κυβέρνησης θα μπορέσει να το κόψει. Δεν είπα ότι κόπηκε. Προβλήματα υπάρχουν, όπως είναι αυτά τα οποία εσείς μου μεταφέρατε. Σε κάποιον του έκοψαν το επίδομα διότι η γυναίκα του, λέει, έχει πάρει το ΆΜΚΑ αργοπορημένα. Γιατί το δώσατε τότε? Το ίδιο κάποια άλλη λέει ότι ο άντρας μου παίρνει σύνταξη και τα λοιπά και τα λοιπά και εμένα μου κόψαν το επίδομα. Τα δώσαν και τα κόψανε. Σε ορισμένους, Εύχομαι να είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και εύχομαι να διευκρινιστούν και αυτές οι περιπτώσεις. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αγώνας δρόμου είναι. Τρέξτε, κύριε αιρετή, κύριε εκλεκτή, κύριοι πολιτευτές, τρέξτε να σώσετε τον κόσμο. Το επίδομα να μετατραπεί σε σύνταξη. Ωστόσο,
ολοκληρώθηκε η απογραφή. Θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία τον Ιούνιο του 2024. Οριστικά στοιχεία το Δεκέμβριο του 2024. Οπότε η κατανομή των κονδυλίων της κυβέρνησης με τη νέα απογραφή θα γίνει το 2025. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ από κάποιους συναδέλφους στα Τύρανα ότι η Υδρόπολη καταλαμβάνει το πρώτο μέρος στον αφορά την κατανομή των κονδυλίων ανά άτομο για τον προϋπολογισμό του 2024. Ναι, αλλά τους λογαριασμούς τους κάνουν με την απογραφή του 2011. Τότε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού απήχε από την απογραφή. Δεν έχει αυτή η άποψη καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό επιμέναμε και λέμε η απογραφή είναι μεγάλης μίζουσας εθνικής σημασίας. Τα κονδύλια διανέμονται και κατανομούνται βάσει της απογραφής. Αυτό που εμείς μαγειρέψαμε σε εισαγωγικά με την απογραφή του 2023 θα το έχουμε στις πλάτες μας τα επόμενα 10 χρόνια. Εύχομαι όλα αυτά να μην υπάρχουν στο τραπέζι των συζητήσεων τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, όπως επίσης εύχομαι να μην ασχολούμαστε πλέον με την εθνικότητα, με το θρήσκευμα, με την Γαλλία εννοίας λέξης, διότι εμείς αυτοί είμαστε. Ούτε εθνικότητα θα αλλάξουμε ποτέ, ούτε θρήσκευμα θα αλλάξουμε ποτέ. Δεν αλλάξαμε τόσα χρόνια. 500 χρόνια σκλαβιάς από τους Τούρκους. 50 χρόνια δικτατορία. Θα αλλάξουμε τώρα? Ποτέ και με τίποτε. Θα παραμείνω στα προβλήματα δικά σας. Είχα δεκάδες τηλεφωνήματα όλες αυτές τις εβδομάδες, όλους αυτούς τους μήνες, για το πόσιμο νερό, για την τιμή του νερού στην Υδρόπολη, κυρίως Καλογορανζή και Γιουργουτσάτες, διότι ένα μέρος αυτών των κατοίκων πλήρωσαν ακριβά το νερό τον μήνα Ιούλιο. Υπήρχε μια απόφαση της αρμόδιας επιχείρησης, έβαλαν τους μετρητές και ο κόσμος δεν είχε βέβαια και την απαιτούμενη ενημέρωση, άφησε το νερό να τρέχει στο αυλάκι και πλήρωσαν για ένα μήνα όσο πληρώνουν ένα χρόνο. Τι θα γίνει με αυτό? Ποια είναι η απαιτούμενη, ποια είναι η τιμή του νερού στη Υδρόπολη? Τώρα πληρώνουν όλοι πάγιο. Σε λίγες εβδομάδες θα υπάρχει και η απόφαση από τα Τύρανα για να πληρώσουν το νερό όσο γράφει ο μετρητής. Ξέρετε, η επιχείρηση έχει αναδιοργανωθεί, υπάγεται πλέον και από την κυβέρνηση και θα λάβουν όλα τα μέτρα ούτως ώστε εμείς να πληρώσουμε το νερό. Όπως βέβαια πληρώνουμε το ρεύμα τόσα και τόσα χρόνια. Και ακόμα μας το κόβουνε βέβαια. Το νερό τώρα είναι μεγάλο αγαθό. Είναι αγαθό της φύσης και του Θεού. Αλλά εμείς θα πρέπει να γνωρίσουμε να είμαστε νομοταγείς πολίτες. Μπορεί να έχουμε 4.500 καταναλωτές στον Δήμο Υδρόπολης. Μπορεί να είναι, σύμφωνα με τις στατιστικές που εγώ έχω μάθει και έχω γνωριστεί, περίπου 2.190 καταναλωτές που χρωστάνε στην Υδρόπολη και στο Πογόνι από ένα μήνα μέχρι και 5 χρόνια. Τι θα γίνει? Εκείνο όμως που είναι το μεγάλο το σαράκι, θα πρέπει οι αρχές, η επιχείρηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, το κράτος, όλοι οι άλλοι συναρμόδιοι φορείς, ακόμη και εμείς οι δημοσιογράφοι, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Η ενημέρωση είναι το βασικό. Εάν ο κόσμος γνωρίζει ότι το λίτρο το κυβικό κοστίζει τόσο, εάν ο κόσμος γνωρίζει ότι θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ξοδεύουμε άσκοπα το νερό γιατί θα το πληρώσουμε αδρά, θα πάρουν για αυτή τα μέτρα τους. Οπότε εγώ προσκαλώ από την εκπομπή όλους τους συναρμόδιους φορείς. Ενημερώστε τον κόσμο. Δεν φταίει σε τίποτε ο κόσμος. Γιατί να φτάνουν να παίρνουν τηλέφωνα και να λένε μας κόψανε 60.000, 50.000, 30.000 τον Ιούλιο. Τώρα πληρώνουν πάγιο. 5.000 παλιά πληρώνουν το μήνα. Ορισμένοι. Ναι, αλλά αυτό θα πάρει τέλος. Πολύ σύντομα. Οπότε τα παιδιά που είναι στην επιχείρηση του νερού, η τοπική αυτοδιοίκηση, τρέξτε στα χωριά, δεν κοστίζει τίποτε. Βγάλετε από μια ανακοίνωση
να την αφισοκολλήσετε στα κέντρα των χωριών. Να μάθει ο κόσμος. Να μην παίζει το κουτσομπολιό. Έχει μεγάλη σημασία, διότι θα πρέπει και εμείς ως κοινότητα να δείξουμε μια σωστή εικόνα προς τα έξω. Όλοι μας γνωρίζουν ως νομοταγείς πολίτες. Ναι, αλλά δεν πληρώναμε, γιατί μέχρι τώρα ήταν στην τοπική αυτοδιοίκηση το νερό. Όπως πληρώνουν και αδρά βέβαια και τα παιδιά μας, οι οικογένειες που έρχονταν μια φορά το χρόνο και πλήρωναν για ένα χρόνο, 5 μέρες που κάθονταν στο χωριό. Αυτά όλα θα πρέπει να τα αναλύσουν οι αρχές. Εμείς ως εκπομπή είμαστε εδώ. Έχουμε φωνή. Δίνουμε φωνή σε όλους τους φορείς. Ελάτε, αγαπητοί μου. Εξηγήστε στον κόσμο πόσο είναι η τιμή, πώς πρέπει να τα πληρώσουν, πόσο νερό θα έχουν και αν υπάρχει διαφορά στην τιμή του νερού στη Δρόπολη με τους υπόλοιπους δήμους της χώρας. Στην κοινή γνώμη, στην Ελλάδα και στην Αλβανία γνωρίζεται ως θέμα Μπελέρη. Στην ουσία όμως το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Είναι ζήτημα της διαπραγμάτευσης που έχει η Αλβανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξή της σε αυτόν τον οργανισμό. Η Ελλάδα έχει πάρει μια πολιτική απόφαση και δεν έχει υπογράψει τις τελευταίες διαδικασίες για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικαλείται τη φυλάξη του Δημάρχου της Χιμάρας, του κ. Φρέντι Μπελέρη. Η Αθήνα ζητάει να οργιστεί ο κ. Μπελέρης και μετά να συνεχιστεί όλη η διαδικασία στα δικαστήρια της χώρας. Η αλβανική πλευρά συνεχίζει και λέει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα της δικαιοσύνης. Τι θα γίνει? Ακόμη και ο κ. Σταύρου Παπασταύρου, Υπουργός Επικρατείας της Ελλάδας, ήταν προχθές στο Δειράχιο, που συναντήθηκε με τον κ. Μπελέρη στις φυλακές Δειραχείου όπου κρατείται και έκανε τις δηλώσεις. Πού θα βγει όλο αυτό? Υπάρχει και δήλωση της Ομόνιας, 18 Νοεμβρίου. Τοποθετείται επισήμως και πάλι η Ομόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να επιληθεί. Χρειάζεται πέρα της δικαιοσύνης, χρειάζεται και μια πολιτική λύση. Μια πολιτική λύση, διότι το έχω πει και τις άλλες φορές. Την ύφη την πληρώνουν οι αδύναμοι. Και οι αδύναμοι ποιοι είναι? Εμείς, τα μέλη της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Μια πολύ ωραία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στα Τύρανα προς τιμή της 51ης επετείου της χειροτώνησης ως επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Ο Μακαριώτατος βέβαια έχει τα χρόνια του και θα τα έχει πολύ ακόμα από ό,τι φαίνεται και ευχή μας όλοι και όλων είναι ότι χρόνια πολλά Μακαριώτατε, πολλά τα έτη σου και βέβαια 51 χρόνια πήγες ως επίσκοπος να πας και άλλα τόσα και να προσέχεις όλους εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στην Αλβανία και βεβαίως εμάς τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Και σε αυτή την ωραία εκδήλωση βρέθηκαν παιδιά από τη Δρόπολη και από το Δήμο Φοινικαίων. Ήταν μέρος αυτού του προγράμματος το ωραίο που δόθηκε, τραγούδησαν, χόρεψαν και πρόσφεραν και λουλούδια στον Μακαριώτατο. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δρόπολης και Πογονίου συνεδρίασε τη Δευτέρα στο Πογόνι, στην Πολίτσανη. Ήταν μια από τις πιο ουσιαστικές συνεδριάσεις, όπου συζητήθηκαν παρουσία και πολλών κατοίκων του Πογονιού, διανοωμένων με νου, ανήσυχα πνεύματα για την περιοχή και για όλο το Δήμο μας. Συζητήθηκε στη συνεδρίαση φορολογικό πακέτο. Εγκρίθηκε. Όπως συζητήθηκε και το θέμα των επενδύσεων στο Δήμο Δρόπολης και Πογονίου βάσει της ενημέρωσης ως δημόσια διαβούλευση που έκανε ο Δήμαρχος ο κ. Στόλης. Νέο οργανόγραμμα θα έχει ο Δήμος Δρόπολης και Πογονίου για την επόμενη χρονιά. Νέα διεύθυνση, τα είπε και ο Δήμαρχος και στην εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες ένα κλιμάκιο του Δήμου βρέθηκε και στο Χλωμό, Τσάτιστα, εκεί για να ανακαινήσουν, τι άλλο, το δρόμο
από την καταστροφή της θεωτή θεομηνία των προηγούμενων ημερών. Χρειάζεται παρέμβαση. Ο Δήμος με ό,τι μπορεί και με όσο δυνάται το κάνει. Ωστόσο και στο Φινίκι άρχισε να μαυρίζει ο δρόμος από τη Δίβρη μέχρι για το Θεολόγο. 6 χιλιόμετρα. Ασφαλτοστρώνεται ο δρόμος, όπως υποσχέθηκε και ο Δήμαρχος ο κύριος Τσάκουλης. Είναι άλλα 8 χιλιόμετρα από το Θεολόγο μέχρι την Άνω Λυσσινίτσα. Και θα πρέπει να γίνει. Η υπόσχεση, η πολιτική από τους φορείς που κυβερνούν το Δήμο Φινικαίων σήμερα είναι μέχρι το 2027 δεν θα υπάρχει δρόμος χωρίς άσφαλτο στο Δήμο Φινίκης. Και στη Δρόβιανη θα πάει, και στη Λεσσινίτσα θα πάει, και στα άλλα τα ορεινά χωριά του Δήμου Φινικαίων θα πάει. Αυτή είναι η υπόσχεση. Εύχομαι να γίνει αυτό, αφού βέβαια δώσω τα πρώτα συγχαρητήρια και εγώ ως εκπομπή στην επένδυση που γίνεται σε αυτόν τον δρόμο μετά από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Κανείς δεν το έκανε. Την προηγούμενη Δευτέρα η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στο Λυκομήλι. Εκεί που άρχισαν οι εργασίες για τη συστηματοποίηση του λάκου. Επένδυσε ο Δήμος 2 χρόνια με τα χρήματα το ταμείο το δικό του, ούτως ώστε να προφυλάξει το δρόμο από την περαιτέρω καταστροφή. Τώρα έρχεται η αρμόδια υπηρεσία, η οποία επενδύει 240 εκατομμύρια λεκ παλιά. Θα έχουμε συστηματοποίηση του λάκου και θα έχουμε και με άσφαλτο το δρόμο από το Λυκομήλι μέχρι το Μήλο του Σελιού. Αυτός είναι ο στόχος. Πήγα και συνομίλησα με τους κατοίκους. Με τον πρόεδρο τον Νίκο Τομίτσι, με τον Γιώργο Τολιάγκα, με τον Θανάση Θωμά. Έχουν ένα παράπονο. Έχουν έναν δρόμο που πηγαίνει σε 4-5 οικογένειες. Και έχει μείνει μόνο 1,70 που περνάνε οι κάτοικοι. Δεξιά γκρεμός, αριστερά τείχος. Αν συνεχιστεί έτσι, το νερό θα φάγει περισσότερο το δρόμο. Πού πάμε? Για τα χωράφια έχουν το παραπονό τους, αφού βέβαια οι ίδιοι και όλοι δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Χαιρετίζουν αυτή την μεγάλη επένδυση. Έχουν τόσα χρόνια που την παίρνουν. Από το 2018 που έγινε η καταστροφή. Τους υποσχέθηκαν, τους γέλασαν και τώρα έφτασε η ώρα, αφού ο Δήμος παρέμβει και είπα επί 2 χρόνια με δικά του χρήματα, έφτασε η ώρα να γίνει και ένα έργο σε αυτούς τους κατοίκους οι οποίοι ταλαιπωρούνται εδώ και χρόνια τώρα. Η ποιήτρια Μιρέλα Καλατζή είχε τη σειρά της σε μια ωραία εκδήλωση που διοργανώθηκε στην Αθήνα. Εκεί το φόρουμ λογοτεχνών από το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, συμπατριώτες της, βαγκαλιατιώτες, πολλοί κόσμος βρέθηκε σε αυτή την αίθουσα. Τίμησαν την ποιήτρια, η οποία έχει ένα ποιητικό έργο, αξιοσημείωτο και αξιοσήμαντο. Πολλά συγχαρητήρια, κυρία Καλατζή. Συγχαρητήρια και σε όσους εσάς. Αποφασίσατε επιτέλους να τιμήσετε τέτοιες προσωπικότητες, όχι μόνο την κυρία Καλατζή, αλλά και πολλές άλλες προσωπικότητες, ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων εκεί, στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα μας. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Θέμα της βραδιάς απόψε θα είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πάρα πολλά στα λογοτεχνικά δρόμενα του χώρου, στα γράμματα του τόπου μας. Ο εκδότης Νικόλας Νίκας. Η καταγωγή από τη Βόντρη στα Ανωδρόπολης. Τον είχαμε εδώ στο στούντιο πριν λίγες εβδομάδες. Πριν πάμε στον κύριο Νίκα, εμείς πήγαμε με την κάμερα της εκπομπής και τραβήξαμε μερικά πλάνα στο χωριό του, στη Βόντριστα. Απολαύστε τη Βόντριστα, πλάνα και εικόνες με 2 τραγούδια, τα οποία έχουν γυριστεί εδώ,
στη δεκαετία του 80 στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αργυροκάστρου. Βαλεντίνα Τζόλι. Να γινόμουν πουλάκι και ανδρομάχη Ηλία, ποιος είδε τον αμάραντο. Απολαύσε τα πλάνα, απολαύσε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.
Πάμε τώρα να δούμε τη συνέντευξη με τον καταξιωμένο Νικόλα Νίκα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Παρακολουθήστε τη. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη τον κύριο Νίκα που μας τίμησε εδώ με την παρουσία του. Παρακαλώ. Πραγματοποιούμε σήμερα την πρώτη συνέντευξη εδώ στο στούντιο με φόντο το καινούριο μπάνερ, το γαρίφαλο, το σύμβολο και το έμβλημα της φιλοξενίας στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και έχω την τιμή σε αυτή την πρώτη συνέντευξη να έχω μια προσωπικότητα της Δρόπολης που μεταλαμπαδεύει πολιτισμό και γράμματα στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Τιμή μου και χαρά μου που έχουμε σήμερα τον εκδότη Νικόλαο Νίκα. Κύριε Νίκα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η τιμή, κύριε Τζιέ, είναι δική μου, διότι μου δίνεται το βήμα να πούμε σημαντικά πράγματα για τον τόπο μας. Εκπροσωπείτε τα τελευταία χρόνια τον εκδοτικό οίκο Νίκας, με μεγάλη ιστορία, που ούτως ή άλλως εκπέμπει τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία της Δρόπολης και συγκεκριμένα της Βόντριστας. Ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος Νίκας για όλους αυτούς που δεν γνωρίζουν? Ο εκδοτικός οίκος Νίκας ιδρύθηκε από τον παππού μου, με καταγωγή από τη Βόντριστα, γεννήθηκε στη Βόντριστα, το 1948, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και φέτος κλείνουμε 75 χρόνια στα εκδοτικά δρόμενα της Ελλάδος. Η αρχή ήταν πάντα δύσκολη. Ο παππούς μου ήρθε στην Αθήνα σαν ξένος και κατάφερε μέσα από την εργατικότητά του και μέσα από την αντίληψη που είχε για τα πράγματα και φυσικά την αγάπη του για τα βιβλία και τον πολιτισμό να ανέβει και να δημιουργήσει έναν πάρα πολύ καλό εκδοτικό οίκο. Την δεκαετία του 60 ενδεικτικά σας αναφέρω ότι εξαγόρασε τις εκδόσεις Ελευθερουδάκη. Αργότερα, τη δεκαετία του 80, έφερε στην Ελλάδα τις εκδόσεις της Disney και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να δημιουργούμε βιβλία για όλα τις αναγνωστικές προτιμήσεις και κυρίως να δίνουμε έμφαση και στα βιβλία για τα παιδιά. Εσείς διευθύνετε τον Νίκο εδώ και πόσα χρόνια? Εγώ τον Νίκο τον διευθύνω τα τελευταία 22 χρόνια και τώρα είμαι μαζί με τον αδερφό μου Γιώργο. Έχετε βέβαια μια εμπειρία και τα 22 τελευταία χρόνια. Αν μη τι άλλο, θα έχετε πολλές επαφές με δημιουργούς, λογοτέχνες, ποιητές από το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Ναι, τα τελευταία, από το 2018, ήταν η χρονιά που εκδώσαμε το πρώτο βιβλίο. Ήταν το πρώτο βιβλίο του Νίκου Κατσαλίδα, αυτό το οποίο ήταν το πρώτο που εκδώσαμε. Και ακολούθησαν περίπου 30 ακόμα βιβλία με πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας όπως ο Ανδρέας ο Ζαρμπαλάς, ο Θωμάς Στεριόπουλος, ο Θανάσης Ντίνος, τον Τηλέμαχο Κότσια, πάρα πολλούς ποιητές από τη Δρόπολη, η Αθηνά η Παπά, η Κατερίνα η Καρατζά, από την Λιβαδιά είναι ο Κώστας ο Νούσιας. Είναι πάρα πολλοί οι συγγραφείς της μειονότητας που έχουμε φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια στον εκδοτικό μας οίκο. Έχετε μετατρέψει τον εκδοτικό σας οίκο το σπίτι των ομογενών μας, των δημιουργών, το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα. Και πιστεύω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα δημόσια δρόμενα και με τα ελληνικά γράμματα σας είμαστε ευγνώμων. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μου πλέον να προάγω όλους τους δημιουργούς από τον τόπο μας, διότι αφενός έχουν πολύ καλή λογοτεχνική πένα και αφετέρου είναι πολύ σημαντικό όλη η ιστορία, η λαογραφία, η παράδοση και ο πολιτισμός να διαδοθεί στις επόμενες γενιές. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό που θέλω να κάνω στα επόμενα μου βήματα. Εν τούτης, συμβάλατε πάρα πολύ το να ιδρυθεί και η βιβλιοθήκη στη Δερβιτσάνη, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, στα μέσα του προηγούμενου Αυγούστου.
και σας τιμάει γι' αυτό ιδιαίτερα, διότι φέρατε νομίζω πάνω από 2.500 βιβλία. Μαζί με τον Δήμαρχο Δερόπολης και Υπογονίου, τον Δημήτρη Τόλη, οραματιστήκαμε τη δημιουργία αυτής της βιβλιοθήκης. Είναι στη Δερβιτσάνη ένας πολύ φιλόξενος χώρος και έχει χωριστεί σε δύο τμήματα, αυτό των ενηλίκων, που έχουμε πάρα πολλά βιβλία και έτσι μπορεί ένας μελετητής να έρθει να διαβάσει, ένας φοιτητής να δει την ελληνική λογοτεχνία, διότι μιλάμε για βιβλία τα οποία είναι καινούργια. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι το παιδικό τμήμα που έχουμε, με πάρα πολλά νέα βιβλία για τα παιδιά μας, που θα έχουν πια ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση στα καινούργια βιβλία που εκδίδονται στην ελληνική γλώσσα. Ο παππούς σας κατάγεται από τη Βόδριστα και δεν ξέρω ποιες είναι οι σχέσεις σας με τη γενέτειρα, με την καταγωγή σας. Προσωπικά μπορώ να σας πω, κύριε Τζιά, ότι δηλώνω πολύ υπερήφανος για την καταγωγή μου. Τη γνώρισα πολύ αργά, δεδομένων των συνθήκων, διότι ο παππούς μου από ηλικία 12 χρονών, περίπου το 1936, έφυγε από το χωριό και μετανάστευσε αναγκαστικά στην Κωνσταντινούπολη σε συγγενείς και μετά ακολούθησε τη διαδρομή του στην Αθήνα. Οπότε από τα παιδικά μου χρόνια δεν είχα ένα χωριό, δεν είχα μια πατρίδα. Αυτή την ανακάλυψα τα τελευταία 2 χρόνια στα ταξίδια μου εδώ στον τόπο μας και μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένος με την Δερόπολη και την Βόδιστα. Από τη στιγμή που είσαστε ερωτευμένος, πιστεύω ότι θα σκέφτεστε και κάτι συγκεκριμένο, το να βοηθήσετε τους βοντριστινούς στον χώρο των γραμμάτων βέβαια. Έχετε κάτι προγραμματίσει? Κάτι συγκεκριμένο δεν έχω προγραμματίσει. Ωστόσο, από το καλοκαίρι τα παιδιά, μια ομάδα από το χωριό κάνει πάρα πολλές δράσεις στο χωριό. Φέτος έγιναν πάρα πολλά δρόμενα και για τα παιδιά και δημιουργήθηκαν και αγώνες και το πανηγύρι του χωριού. Είναι μια ομάδα παιδιών τα οποία λειτουργούν ομαδικά και νομίζω ότι θα γίνουν και πάρα πολλά ακόμα πράγματα για το χωριό. Είμαι κι εγώ ένα μικρό μέλος αυτής της ομάδας και μαζί με τα υπόλοιπα, την υπόλοιπη νεολαία του χωριού θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα και για το χωριό μας. Είδα ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στην παιδική λογοτεχνία. Στο χωριό σας, στη Βόδριστα, υπάρχει και ένα μουσείο, το αποκαλούμενο Μουσείο της Παιδείας. Μια ομάδα συνταξιούχων δασκάλων, εδώ και μερικά χρόνια, έφτιαξαν αυτό το μουσείο. Στη Λοβάτης ήταν βέβαια από την περιοχή της Βόδρισσας του Πουλερατιού. Δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί από κοντά. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να εμπλουτιστεί, τουλάχιστον να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένα, ούτως ώστε να βοηθηθεί αυτή η ομάδα των δασκάλων πέραν τη συντήρηση, αλλά τουλάχιστον να εμπλουτιστεί. Το μουσείο το επισκέφτηκα φέτος το καλοκαίρι. Έχει πραγματικά φοβερά εκθέματα για την ιστορία του τόπου στο κομμάτι της εκπαίδευσης και θεωρώ ότι θα πρέπει και αυτό το μουσείο να εμπλουτιστεί και να δοθεί μια δημοσιότητα ότι υπάρχει για να είναι πιο επισκέψιμο και για ανθρώπους που επισκέπτονται τα χωριά μας να μπορούν να πηγαίνουν και αυτοί να βλέπουν το μουσείο αυτό, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα χρειάζεται μια ανάδειξη του χώρου. Μιλήσατε με πολύ καλά λόγια για τους δημιουργούς του χώρου της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και από τους ίδιους δημιουργούς ώστε να συνδυάσουν την ιστορία της λαογραφίας, του πολιτισμού στον χώρο το δικό μας με τη λογοτεχνία? Νομίζω ότι το κάνουν ήδη. Δηλαδή προσπαθούν μέσα από τα βιβλία και τις προσωπικές τους ιστορίες να περνάνε τα μηνύματα κυρίως του παρελθόντος. Αλλά το σημαντικό είναι να αναδείξουμε και τους νέους λογοτέχνες. Αυτούς που τώρα ίσως και να μην έχουν ζήσει και πολλά χρόνια στα χωριά, αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε όλη την Ευρώπη, να γράψουν και αυτοί και να ξεδιπλώσουν το δικό τους ταλέντο. Από την εμπειρία που έχετε, πώς βρίσκουν οι αναγνώστες σας τους δικούς μας λογοτέχνες και ποιητές? Έχει ζήτηση? Φυσικά και έχει ζήτηση, διότι μαθαίνουν ένα κομμάτι της ιστορίας το οποίο είναι άγνωστο.
Ήταν άγνωστο και για μένα. Την ιστορία εγώ του τόπου την διάβασα μέσα από τα πρώτα βιβλία. Και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να μπορέσει να διαδοθεί προς τις νέες γενιές και τις επόμενες γενιές τις δικές μας, αλλά και τις υπόλοιπες γενιές οι οποίες θα διαβάσουν ως ένα ιστορικό ντοκουμέντο τα βιβλία αυτά. Πιστεύετε ότι θα διευρύνετε τη συνεργασία σας και με δημιουργούς και λογοτέχνες και από το Δήμο Φοινίκης, που αναφέρατε 2-3. Έχετε συνεργασία με άλλους εκτός από τα ονόματα που αναφέρατε? Βεβαίως. Εκτός από τον Ανδρέα Ζαρμπαλά, όπως σας είπα, τον Θωμά Στεριόπουλο, τον Κώστα Νούσια, τον Νίκο Τσακατσαλίδα, είναι και ο Αλέξης Φώτος. Ναι. Είναι άνθρωποι και από τον δημιουργία από τον Δήμο Φοινίκης. Σίγουρα και εκεί θα πρέπει να κάνουμε κάποιες δράσεις και κάποιες βιβλιοπαρουσιάσεις. Ωστόσο, θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουμε εκδώσει μέχρι σήμερα είναι αυτή η μελέτη που μόλις κυκλοφόρησε για την Κατίνα Παπά. Είναι μια μελέτη την οποία έχει επιμεληθεί ο Ανδρέας Ζαρμπαλάς και δείχνει τη διαδρομή της και όλη την προσφορά της στην εκπαίδευση, στο φεμινιστικό κίνημα και την πρωτοπορία της Κατίνας Παπά σε όλα αυτά τα χρόνια. Κατίνα Παπά, όπως γνωρίζετε, είναι διακεκριμένη και γνωστή σε όλο τον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μημερότητας. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί το πολιτιστικό μέγαρο στη Λιβαδιά, που φέρει και το όνομα της Κατίνας Παπά. Το έχω επισκεφτεί. Είναι ένα εκπληκτικό πολιτιστικό κέντρο που συνδυάζει και την αίθουσα των εκδηλώσεων παρουσιάσεων, αλλά και την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να γίνει και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εικαστική έκθεση. Νομίζω και το εξωτερικό θέατρο είναι ένας φάρος πολιτισμού για τον Δήμο Φοινικαίων. Η λογοτεχνία βέβαια δεν γνωρίζει σύνορα. Και πιστεύω ότι οι λογοτέχνες γίνονται γνωστοί από όλους τους λαούς, από όλους τους αναγνώστες, όπως γίνονται βέβαια και οι δικοί μας δημιουργοί. Σε σχέση με τους Αλβανούς δημιουργούς, τι γνωρίζετε? Φυσικά και γνωρίζω πολύ σημαντικούς Αλβανούς συγγραφείς. Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε εκδώσει κάποιο βιβλίο, ωστόσο έχω κάποιες προτάσεις και εισηγήσεις ακόμα από δικούς μας δημιουργούς, οι οποίοι έχουν μεταφράσει έργα τους στα ελληνικά και είναι στα μελλοντικά μας σχέδια να δούμε και να εκδώσουμε τέτοια βιβλία. Ο Κανταρέ, ας πούμε, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό. Νομίζω ότι ο Ισμαήλ Κανταρέ είναι από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς. Έχει εκδοθεί ήδη στην Ελλάδα από άλλον εκδοτικό οίκο. Νομίζω ότι είναι κορυφαίος συγγραφέας και μακάρι να μπορούσα να τον εντάξουμε κι εμείς στο δικό μας δυναμικό στο μέλλον. Επισκέφτεστε πολύ συχνά το χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και δεν ξέρω κατά πόσο έχετε επαφές και συνεργασία με τους τοπικούς άρχοντες. Με το Δήμο Ντρόπολη γνωρίζω ότι έχετε επαφές με τον Δήμαρχο. Εσείς γενικά τι θα συνιστούσατε στην τοπική αυτοδιοίκηση, πώς μπορεί να προβληθεί καλύτερα η λογοτεχνία, το βιβλίο στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας? Καταρχάς, όπως σας είπα και πριν, γνωρίζω τον Δήμαρχο Δερόπολης και Πογονή, τον κύριο Τόλη, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό έργο για τη Δερόπολη και το Πογόνι. Προσπαθεί να αναδείξει τον πολιτισμό, τα λογογραφικά μας στοιχεία και όλα την πολιτιστική μας κληρονομιά στο σύνολό της. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να κοιτάξουμε τα παιδιά, τους μαθητές της Δερόπολης, αλλά και αντίστοιχα στη Φοινίκη, να επισκέφτονται τις βιβλιοθήκες, να γίνουν αναγνώστες, να μάθουν για τη φιλαναγνωσία, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να δημιουργηθούν μια όρημη σκέψη και να μπορέσουν να γίνουν σύγχρονοι πολίτες του αύριο με πολύ καλά εφόδια. Πιστεύετε ότι η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τα παιδιά αλλά και τους ηλικιωμένους, τους ενήλικες αναγνώστες? Εγώ ο στόχος και το σκεπτικό να δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη ήταν τα παιδιά. Επισκέφτηκα για δεύτερη φορά την Δερόπολη ακριβώς πέρσι τέτοια εποχή. Είδα τις γιορτές, συγκινήθηκα πάρα πολύ με το πνεύμα των εορτασμών, είδα τα λογογραφικά μας στοιχεία και τότε ορίμασε στο μυαλό μου η σκέψη να δημιουργηθεί η παιδική βιβλιοθήκη.
Θεωρώ ότι τα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας. Τα παιδιά αυτά που πρέπει να έχουν τις δυνάμεις και τα εφόδια έτσι ώστε, και τις γνώσεις έτσι ώστε να παραμείνουν εδώ στον τόπο μας για να μπορέσουν να μεγαλουργήσουν εδώ. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας βέβαια έχει δημιουργήσει και άλλα ενδιαφέροντα στη νεολαία και στα μικρά παιδιά και πιστεύω ότι αν θα προωθηθεί πολύ σωστά και μεθοδευμένα μια πρωτοβουλία που να σχετίζεται με τους φίλους του βιβλίου θα έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Σίγουρα. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως εμείς οι άνθρωποι του πνεύματος θα πρέπει να το κάνουμε έτσι ώστε να γίνει εφόδιό μας και όχι αντίπαλός μας. Σίγουρα το βιβλίο δίνει μια μάχη αυτή τη στιγμή με τα ηλεκτρονικά μέσα. Θεωρώ όμως ότι διαχρονικά το βιβλίο δίνει αυτή τη μάχη και την έχει κερδίσει. Να σου πούμε, παλιότερα υπήρχαν τα CD, υπήρχαν οι βιντεοκασέτες. Τώρα, μάχες στις οποίες το βιβλίο τις κέρδισε. Τώρα έχουμε τη μεγάλη μάχη των κινητών και των tablet. Θεωρώ ότι και το βιβλίο αυτό που κρατάμε είναι ένα tablet που απλά γυρίζει τις σελίδες αντί να τις σκρολάρεις όπως κάνεις στο κινητό σου. Οπότε θεωρώ ότι το βιβλίο στο τέλος της μέρας θα είναι πάντα ο νικητής και ελπίζω γι' αυτό. Εσείς οι εκδότες κέρδισατε τη μάχη με την τεχνολογία, εμείς όμως οι δημοσιογράφοι τη χάσαμε. Προπαντός στα έντυπα, ελάχιστοι διαβάζουν σήμερα εφημερίδες. Ισχύει αυτό που λέτε, διότι η πληροφορία της είδησης είναι τόσο γρήγορη και άμεση και ο κόσμος την βλέπει πια στο κινητό του την ώρα την οποία διαδραματίζεται το γεγονός. Ωστόσο, η προσωπική μου άποψη είναι μια άποψη την οποία συζητάω και με φίλους δημοσιογράφους και άλλους εκδότες, είναι ότι αν μια εφημερίδα έχει αρθρογραφία και μπορεί ο δημοσιογράφος ή αυτός που φιλοξενείται στην εφημερίδα να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του και να δημιουργηθεί μια εφημερίδα άποψης, τότε θα έχει και αυτή μια καλύτερη τύχη. Μπορείτε να μας πείτε κάτι από τα μελλοντικά σας σχέδια που να σχετίζονται με τους δημιουργούς, τους λογοτέχνες της εθνικής και ελληνικής μειονότητας? Δεν μ' αρέσουν οι μεγάλες κουβέντες. Όλες μου οι ενέργειες γίνονται βήμα-βήμα. Πολύ σημαντικό για εμένα είναι και η έκδοση του περιοδικού Βότρης που έχουμε εκδώσει ήδη 3 τεύχη και προχωράμε για τα επόμενα. Ένα περιοδικό το οποίο εσωκλεί όλη την πολιτιστική μας κληρονομιά, τη λογοτεχνία, την ιστορία, τη λογογραφία, τη μουσική μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό κατόρθωμα εκδοτικά το οποίο έχουμε κάνει, διότι αυτό το περιοδικό θα μπορέσει και έχει ήδη αποτελέσει έναν φάρο πολιτισμού για τον τόπο μας και την καταγωγή μας. Κύριε Νίκα, ήταν μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε σήμερα στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω ότι η Ιδρώπολη και όλη η εθνική ελληνική μειονότητα στη στιγμή έχει δίπλα της έναν πολύ μεγάλο φίλο. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Την παρακολουθώ διαδικτυακά από το YouTube κάθε εκπομπή σας, διότι αυτή η εκπομπή προσφέρει πάρα πολλά για την εθνική ελληνική μειονότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το προηγούμενο Σάββατο στην Αθήνα υπήρχε και μια εκδήλωση για τα 10 χρόνια του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρόπολη. Δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Τελευταία έρχονται και δίνουν παραστάσεις και στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας παιδιά δικά μας, παιδιά των τόπο μας. Πολλά συγχαρητήρια, χρόνια πολλά στο Σύλλογο. Εμείς όμως θα διασκεδάσουμε με αυτόν τον Σύλλογο. Όπως τον γύρισε η κάμερα της εκπομπής στις 28 του Οκτώβριου 2023 στην Κοσοβίτσα. Παρακαλώ. Thank you.
Καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Αναμετάδοση την Κυριακή, 1:30 το μεσημέρι. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα βέβαια. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, 20 του Νοέμβρη ήταν
Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων του παιδιού. Δείτε τις φωτογραφίες. Επέλεξα αυτές τις φωτογραφίες από τα παιδιά του Βολερατίου. Βρήκαν έναν ιδιόμορφο τρόπο για να σεβαστούν τους συνομήλικους και να υπενθυμίσουν στους πάντες ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα. Τα δικαιώματα όπως τα όρισε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το 1989. Ήρθαν λοιπόν οι μαθητές από τον Βουλεράτες και έφεραν δώρα στο σπίτι του παιδιού εδώ στο Αργυρόκαστρο. Πολλοί τα ξεχνάν. Τα θυμήθηκαν όμως τα καμάρια μας από τη Δρόπολη. Από τη Δρόπολη που έχει τόσα και τόσα βάσανα, αλλά έχει και πολύ περισσότερες ομορφίες και καλονές φύσης. Ακόμα και οι ελαιώνες στο Λυκομήλι που τους φτιάξανε πριν ορισμένες δεκαετίες, όταν ήταν ο γεωργικός συνεταιρισμός, τα ράτσες ολόκληρες είχαμε στο Λυκομήλι με ελιές. Τώρα κοπάνησαν οι κουμαριές. Τις μοιράστανε οι κάτοικοι εκεί. Δεν ξέρεις τι είναι, κουμαριές ή ελιές. Πολύ μπέρδεμα έχει εκεί. Οι κουμαριές οι οποίες είναι και αυτές έχουν μια ειδική αξία για αυτή την περιοχή. Οι μελισσοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι κουβαλούν τα μελίσσα τους στο Λυκομήλι, στο Σελιό, στη Σωτήρα, στο Λόγκο και ούτω καθεξής, στην Κοσοβίτσα, για να περάσουν το χειμώνα, στο Κούμαρο. Αυτός ο τόπος έχει ιστορία, όπως έχει και η Κατοδρόπολη, το Πογόνι, τα Ριζά, το Φινίκι, ο Βούρκος και όλη η αθηνική ελληνική μειονότητα, και γι' αυτό έχουμε το κεφάλι ψηλά. Σας εύχομαι αγάπη, υγεία, υγεία και αγάπη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.